με την καλύτερη θέα της Αθήνας. Οι συνεφίλοι έχουν την ευκαιρία απόψε να παρακολουθήσουν το θρυλικό Γκρίζ και το βραβευμένο με Όσκαρ Παράσιτα. Δεκάδες παρέες έδωσαν ένα ραντεβού λίγο μετά τη δύση του ήλιου στο πάρκινγκ του Λυκαβητού, που έχει μετατραπεί σε ένα από τα ομορφότερα drive-in της πόλης. Ματίνα Καλτάκη. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι, από το λόφο του Λυκαβητού, όπου εδώ και δύο μέρες λειτουργεί. Η ιδέα ήταν να αξιοποιηθεί ο χώρος Άθνεξης, που γνωρίζουμε ότι υπάρχει έξω από το θέατρο του Λυκαβητού, του εγκαταλελειμμένου από το 2008. Έτσι διαμορφώθηκε ένα drive-in για 120 κλίνικα, με πανοραμική θέα στην Ισερινή Αθήνα. Πρέπει να πούμε ότι είναι καταπληκτική η επιλογή της πρώτης ταινίας με την οποία ξεκίνησε τη λειτουργία του το drive-in. Ένα από τα πλέον δημοφιλή musical όλων των εποχών, το Greece, 1978. Και είναι επιτυχημένη επιλογή γιατί μας μεταφέρει ακριβώς την εποχή που ήκμασαν τα drive-in στην Αμερική, το 1958. Να πούμε ότι πέθρι κινηματογράφου αυτοκινήτων συνδέθηκαν με το baby boom των δεκαετιών του 50 και του 60, όταν προτιμούσαν πολλοί να πηγαίνουν στα drive-in, γιατί δεν χρειάζονταν να πληρώνουν babysitter. Παίρναν και τα παιδιά τους μαζί στα αυτοκίνητα. Αργότερα, βέβαια, τα drive-in δυσκολεύτηκαν, γιατί τα προτιμούσαν οι νέοι που πήγαιναν. Μάλιστα. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Έχουμε καταλάβει πάντως το κλίμα και πραγματικά ζηλεύουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για την αθλητική σας ενημέρωση.